Άλλη μια παραδοσιακή συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Αυτό το μοναδικό τραχανά της Κρήτης, το ξινόχοντρο. Αυτό το σιτάρι το σπασμένο και ζυμωμένο με ξυνισμένο γάλα, το οποίο είναι και υγιεινό και πεντανόστιμο. Ιδιαίτερο βέβαια, ή θα αγαπηθεί πολύ ή δεν θα αρέσει καθόλου. Θα βάλουμε λοιπόν ξινόχοντρο, μελιτζάνες, κρεμμυδάκι ξερό, μαϊντανό, σκόρδο, φρέσκια ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Μελιτζάνες με ξινόχοντρο. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά μας. Βάζουμε ελαιόλαδο να κάψει στο τηγάνι και θα τσιγαρίσουμε τις μελιτζάνες, στεγνές όμως, να μην έχουν νεράκι γιατί θα τσιτσιρίζει το λάδι και θα πεταχτεί. Ωστόσο, πάμε να σπάσουμε τον ξινόχοντρο. Σπάμε έτσι τον ξινόχοντρο. Βλέπετε. Υπέροχος. Είναι πάρα πολύ νόστιμος τραχανάς σε σχέση με τον κλασικό τραχανά που γνωρίζουμε. Κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερες σούπες. Λοιπόν, πάμε να τσιγαρίσουμε τις μελιτζάνες. Βάλουμε και το κρεμμύδι μαζί. Θα βάλουμε πιπεράκι. Στο αλάτι, εγώ σας συστήνω καλύτερα να το βάλετε ο καθένας στο πιάτο, γιατί ο ξινόχοντρος είναι ήδη ελατισμένος, οπότε το παραπάνω αλάτι είναι περιττό. Και είναι στην επιλογή του καθενός. Θέλουμε να κάψουμε καλά οι μελιτζάνες, να μην μας βγουν βραστές, και περιμένουμε για να βάλουμε σε λίγο το σκόρδο. Θα ρίξουμε και το σκορδάκι μας. Και σε αυτό το φαγητό θα προσπαθήσουμε να μην βάλουμε καθόλου, ελάχιστο μόνο νερό, ελάχιστο νερό. Γιατί το μυστικό είναι στη φρέσκια ντομάτα. Θα φροντίσουμε οι μελιτζάνες και ο ξινόχοντρος να ψηθούν στο χρόνο που έχουμε τα υγρά της ντομάτας, ούτως ώστε να μείνει και η ντομάτα ζωντανή και η μελιτζάνα ζωντανή και το κρεμμύδι όσο πρέπει, και συγχρόνως να έχει δράσει ο ξινόχοντρος. Ρίχνουμε λοιπόν μπόλικη μόνο φρέσκια ντομάτα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τώρα να βγάλει η ίδια η ντομάτα τα υγρά της. Έχει βράσει αρκετά η ντομάτα μας. Βλέπετε, όπως σας είπα, ότι θα βγάλει τα υγρά της, και τώρα θα ρίξουμε τον τραχανά και μπόλικο μηδανό, και σιγά σιγά θα περιμένουμε και όλα τα υγρά της ντομάτας θα απορροφηθούν από τον τραχανά και έτσι θα βγει ένα ωραίο πιάτο χωρίς πολλά περιτά ζουμάκια. Βλέπετε, έτσι δεν χρειάζεται η ζάχαρη για να μας ξυνήσει η ντομάτα, γιατί δεν προλαβαίνει να ξυνήσει, δεν προλαβαίνει να ψηθεί. Κρατάμε λοιπόν ζωντανά όλα τα λαχανικά και ψήνουμε το κυρίως συστατικό.
Δείτε, 7-8 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Δεν θέλει πολύ. Μα τι ευλογία είναι αυτά τα πιάτα. Τι ευλογία παίρνουμε με αυτή την κληρονομιά. Υπέροχα, μοναδικά. Δείτε το τι όμορφο που έγινε. Ακόμα και ο τραχανάς μας έχει κρατηθεί ζωντανός, δεν έχει λιώσει. Βλέπετε. Σβήνουμε τώρα τη φωτιά και σερβίρουμε. Ένα υπέροχο πιάτο που φτιάξαμε. Ένα πιάτο γεμάτο χρώματα και γεύση. Γεύση νόστιμη και υγιεινή. Βλέπετε, όλα είναι ζωντανά. Ζωντανή ντοματούλα, ζωντανό το κρεμμύδι, ζωντανό το σκόρδο, ζωντανή η μελιτζάνα μας, βλέπετε. Και ζωντανός και ο τραχανάς. Δείτε τι ωραίο που είναι. Πεντανόστιμο πιάτο. Για πάμε να δοκιμάσουμε να δούμε τι φτιάξαμε. Εγώ τρελαίνομαι για αυτό το τραχανά. Είναι ο πιο νόστιμος, ο πιο ταξιδιάρικος. Κρατάμε λοιπόν τους στόχους μας. Ο στόχος της μαγειρικής είναι να κρατήσουμε την παράδοση ζωντανή, να κρατήσουμε την Ελλάδα μας ψηλά, να κρατήσουμε τις μνήμες μας, ό,τι μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές. Και ο δεύτερος στόχος για τα βίντεο είναι ο στόχος να συνεχίσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο. Γι' αυτό λοιπόν κάντε κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε δυνατά στο Άνθρωπε Αγάπα.